βγάλουμε λίγο οικονομία και μετά. Δεν σε προλάβουμε. Ας πάμε Θεσσαλονίκη, δεν πειράζει. Να δούμε μια άλλη καταγγελία, να ακούσουμε και αυτή την καταγγελία. Είναι εκεί ο κύριος Χρήστος Καρανικόλας, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής και Νότιας Χαλκιδικής. Θα μου πείτε τώρα. Γεια σας, κύριε Καρανικόλα. Καλημέρα σας. Μας ακούτε, έτσι. Σας φιλοξενούμε εδώ για αυτή την καταγγελία που κάνατε, γιατί αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον στην περιοχή που ξέρετε εσείς, υπάρχουν πτυχία μαϊμού, βγαίνουν πτυχία μαϊμού κυρίως από τις ανατολικές χώρες. Για πείτε μας λίγο, γιατί αισθανθήκατε να κάνετε αυτή την καταγγελία. Καταρχήν, δεν αφορά ανατολικές χώρες αυτό που είπα εγώ. Αφορά πτυχίο αγορασμένο από Αγγλία. Α, γιατί βλέπω εδώ το ρεπορτάζ που έχει γίνει και από Βουλγαρία και από Ρουμανία, Κύπρο, Αγγλία και Ιταλία. Ναι, η δικιά μου περίπτωση αφορά πτυχίο από Αγγλία. Μάλιστα. Με πλησίασε ένας συνάδελφος και μου είπε ότι με 8.000 ευρώ μπορείς να αγοράσεις ένα πτυχίο. Να πάρεις ένα μεταπτυχιακό με τρεις συνεδρίες. Ένα λεπτό να σας πω. Τι συνάδελφος καθηγητής? Δάσκαλος. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εσάς τον πρόεδρο? Εκείνη την περίοδο δεν είναι. Νομίζω ήμουν αιρετός στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Δηλαδή εσείς που είσαστε, ας πούμε, ο συνδικαλιστής σας ήρθε. Όταν λέτε εκείνη την πρώτη, πριν 5 χρόνια. 2007-2009 ήταν η περίοδος που έγιναν αυτά τα πράγματα. Και γιατί το καταγγέλλετε τώρα? Και γιατί το λέτε τώρα και δεν το είπατε τότε, το 2007? Το είπα και τότε. Τώρα πήρε έκταση. Δεν πήρε διάσταση. Αυτό το είπατε και τότε. Κάτσε να το καταλάβω. Συγγνώμη, λίγο δεν κατάλαβα. Το είπατε και τότε και τώρα πήρε έκταση. Γιατί τότε δεν πήρε έκταση, δηλαδή που το είπατε? Όχι. Και τώρα πώς πήρε έκταση? Αυτό μην ρωτάτε εμένα. Εσείς είστε αρμόδιοι για να δώσετε έκταση. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ και τότε το είπα και επώνυμα το είπα. Κύριε Καρανικόλα, τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε στηθεί μια βιομηχανία με τη συμμετοχή. Κοιτάξτε να λέτε, αυτό είναι κοινό μυστικό. Ναι. Δηλαδή, μας ακούνε τώρα οι συνάδελφοι. Που το ξέρουν όμως λίγοι. Όλοι το ξέρουν. Δηλαδή, πώς γίνεται η διαδικασία? Όλοι το ξέρουν. Μας ακούνε οι συνάδελφοι τώρα και γελάνε. Ναι. Δηλαδή, ξέρουν ότι. Όλοι το ξέρουν και ποιοι είναι και ποιοι το κάνανε και ποιοι το αξιοποίησαν, ποιοι το χρησιμοποίησαν, ποιοι το έχουν και κοιμάται περιμένοντας επόμενες κρίσεις. Ποιοι το βγάλανε τώρα εν ώψη άλλης κρίσης? Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Γιατί πραγματικά από την ώρα που το είπατε, καταρχήν εγώ δεν είχα την ενημέρωση ότι είναι ένα παλιό θέμα. Νόμιζα ότι βγήκε τώρα. Τώρα βλέπω ότι έχει 5 χρόνια να βγει. Ήταν πριν 4 χρόνια και βγήκε και τώρα ξανά το θέμα. Ποιος αποφάσισε να βγει τώρα? Πώς αποφασίστηκε και ξαναβγήκε? Θέλετε να σας πω τι έγινε, ποια ήταν η αφορμή? Πείτε μου, ναι, γιατί ξαναβγήκε τώρα, πείτε μου. Ναι, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Ναι. Ήμασταν σε μια συνδικαλιστική ενημέρωση. Και κάποιος συνδικαλιστικός στέλεχος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είπε ότι δεν έχουμε δεχτεί καμία επώνυμη καταγγελία. Σηκώθηκα όρθιος εκείνη την ώρα και λέω, μα τι λες άνθρωπέ μου, εγώ φωνάζω από τότε. Έτυχε να το ακούσει κάποιος δημοσιογράφος και μου λέει, μπορείς να το πεις σε μια εφημερίδα αυτό? Μάλιστα, κατάλαβα, εντάξει. Άρα λοιπόν γίνονται... Ακριβώς έτσι, σε ό,τι με αφορά. Γίνονται διάφορες κρίσεις και εκεί... Όταν πρόκειται να κρυφθούν κάποιοι εκπαιδευτικοί, αρχίζουν τώρα όλοι και λένε ότι αυτός έχει πλαστό μεταπτυχιακό ή αυτός το αγόρασε το μεταπτυχιακό του. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και τότε είχα πάει στην υπηρεσία και είπα, το είπα ότι προστατέψτε τον κλάδο από τα πλαστά, από τους πλαστούς τίτλους. Σε τι έκταση είναι αυτό το φαινόμενο, κύριε Καρανικόλα? Δεν μπορώ να την ξέρω ακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι καλύπτει όλη την Ελλάδα. Και πώς μπορεί, μπορεί να καλυφθεί αυτό? Αυτό υποθέτω ότι οι σφραγίδες είναι κανονικές. Το σύστημα είναι κανονικό. Βεβαιότατα. Άρα δεν μπορεί. Υπάρχει ένας μηχανισμός εσωτερικός. Και η νομιμότητα δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση εύκολα. Ακριβώς. Διότι έχουν πάρει την αντιστοίχηση από το ΔΟΑΤΑΠ. Οπότε είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι δεν είναι νόμιμο. Ακόμα και το Πανεπιστήμιο να αναφέρεται, θα υπάρξει συγκοφαντική δυσφήμιση και τα λοιπά, τα γνωστά. Βεβαιότατα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνω, πρέπει να προσέχω πάρα πολύ. Υπάρχει όμως δυνατότητα, και αυτή είναι η συνδικαλιστική πρόταση που κάνουμε. Δηλαδή, ζητάμε την παρουσία τεχνικού συμβούλου στα υπηρεσιακά συμβούλια κρίσεων, ο οποίος θα καλεί εσάς, τον κάθε ενδιαφερόμενο, τον κάθε κρινόμενο, εν πάση περιπτώσει,
να υποστηρίξει αυτό που έχει πάρει, τον τίτλο του, το μεταπτυχιακό του, το διδακτορικό του, στη γλώσσα που το πήρε. Α, μπορεί να μην ξέρει αγγλικά. Να σας πω, μπορεί να μην ξέρει αγγλικά. Όχι, μπορεί. Η δικιά μου η περίπτωση, η δικιά μου η καταγγελία, τουλάχιστον για έναν από τους δύο μπορώ να το βεβαιώσω 100% δεν ξέρει να λέει καλημέρα στα αγγλικά. Να σας πω, αυτά και τα έχει χρήματα, πάρει πτυχίο από αγγλικό πανεπιστήμιο. Αυτά τα χρήματα πού τα δίνουνε? Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει τα πλοκάμια εδώ στην Ελλάδα πού βρίσκονται. Ποιος τα φέρνει αυτά τα πτυχία? Τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι... Ναι, δεν μπορώ να ξέρω. Εμένα με πλησίασε κάποιος, μου λέει με 8.000 ευρώ μπορούμε να κάνουμε αυτό. Τι ήταν αυτός, τι ήταν αυτός. Συνάδελφος. Συνάδελφος, ο οποίος σήμερα είναι και προϊστάμενος. Ωραίος. Προϊστάμενος πού εννοείται? Είναι στέλεχος εκπαίδευσης. Είναι στέλεχος εκπαίδευσης, μάλιστα. Και υποθέτω ότι σας κάλεσε εισαγγελέας και σας πίεσε να πείτε ποιος είναι. Κανένας δεν με έχει καλέσει ποτέ. Και μάλιστα σε παλιότερες καταγγελίες που έκανα ως πρόεδρος του Συλλόγου, που αφορούσαν οικονομικές ατασταλίες σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η απάντηση της υπηρεσίας ήταν να κάνει και προκαταρτική εις βάρος μου για υπέρβαση ιεραρχίας. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πήγα στον εισαγγελέα. Εγώ κύριε Καρανικόλα δεν σας ξέρω καθόλου, πρώτη φορά σας βλέπω. Μήπως υπάρχουν τίποτα. Δάσκαλος τάξης είμαι, δεν είμαι κανένας. Έχω ξαναζήσει ένα ανάλογο στο ΤΕΙ Αθηνών θέμα. Ανάλογο θέμα στο ΤΕΙ Αθηνών και αυτός που έκανε την καταγγελία έχει δύο καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του. Ανάλογο θέμα. Αυτή θα είναι και η μοίρα μου. Ναι. Ανάλογο θέμα, διότι εκείνος τις ονομάτισε κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Με πλαστά, εκεί ήταν και πλαστά τα χαρτιά συνολικά και αποδείχθηκε ότι ήταν και πλαστά. Όλα, τέλος, δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο. Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι αυτοί που προτιμούν την ασφάλεια από την ελευθερία δεν τους αξίζει τίποτα από τα δύο. Σύμφωνο. Οπότε... Και ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο θα ευαισθητοποιηθεί τουλάχιστον να σπάσει αυτό το κύκλωμα ή να κάνει καλύτερη αξιολόγηση. Να σφίξει λίγο τα πράγματα στα θέματα της αξιολόγησης. Αυτό θέλουμε. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν επί της ουσίας. Όλα τα στελέχη της πρωτοβάθμιας δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, ένα μέλος, αν δεν το κάνετε, ένα υπηρεσιακό συμβούλιο που έχει μπροστά του τέτοιο πτυχίο, γνωρίζοντας ακόμα και τον τρόπο που αποκτήθηκε, εάν τα μέλη του το ακυρώσουν, κινδυνεύουν να πάνε και κατηγορούμενοι. Είναι απόλυτο ασάφιο, όπως το λέτε. Μα είπατε το παράδειγμα πριν, ότι έφερε ένα παιδί χαρτί, ένας δάσκαλος, δεν ξέρω εγώ τι καθηγητή, δάσκαλος, χαρτί από την Αγγλία και δεν ξαναπεί το καλημέρα. Αυτό δείχνει πόσο σάπιο είναι όλο. Μήπως δεν το ξέρανε αυτοί του Συμβουλίου. Όλα τα ξέρουμε. Συγγνώμη, μέσα στην πιάτσα, ο καθένας στη δική του την πιάτσα. Έχει απόλυτη εικόνα. Ναι, έχει απόλυτη εικόνα του τι γίνεται. Απλώς τα δικαιολογούμε. Καταλάβατε τι γίνεται. Δικαιολογούμε. Στο πλαίσιο ότι. Έχει την ευκαιρία τώρα το Υπουργείο, εν ώψη των κρίσεων για σχολικούς συμβούλους και των επομένων που θα ακολουθήσουν, να θεσμοθετήσει κάποια καινούργια πρόσωπα στα όργανα, τα οποία θα προστατέψουν την εγκυρότητα και την ακαδημαϊκότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικόλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το τύχη. Τη χρειάζομαι. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διάλειμμα. Πάμε τώρα σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα συζητήσουμε τα θέματα της οικονομίας.